Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το Σύμφωνο θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που, σύμφωνα με τους εμπνευστές του, θα βοηθήσουν στην ομαλή διαχείριση των αφίξεων, στη δημιουργία αποτελεσματικών και ενιαίων διαδικασιών και στη διασφάλιση δίκαιων παρών μεταξύ των μελών. Από την άλλη, οι επικριτές του καταγγέλνουν ότι το νέο σύμφωνο καθιστά τη μετεγκατάσταση εθελοντική, μετατρέποντας χώρες πρώτης υποδοχής σε απέραντα ευρωπαϊκά Γκουαντάναμο, τα οποία θα χρηματοδοτούν με το κεφάλι οι χώρες που δεν θέλουν να υποδεχθούν πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ δίνεται το δικαίωμα σε κάθε ξεχωριστά να κρίνει αν συντρέχουν προϋποθέσεις κρίσης ή ανωτέρας βίας για όσους αιτούνται άσυλο. Παραμένουν στο στούντιο μαζί μου ο Κώστας Πουλακινίου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Εύρο που βρέθηκε να σχολιάζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύμφωνο μετανάστευσης με ικανοποίηση. Μεγάλη ικανοποίηση. Πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση. Ουσιαστικά προσπαθούν να πλασάρουν και ένα αφήγημα ότι βάλανε το λιθαράκι τους, ότι και η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε κόπο και χρόνο για το σύμφωνο μετανάστευσης. Το συνδέει και με τις... στο Αιγαίο και τα pushbacks ουσιαστικά, το συνδέει και με τη χρηματοδότηση του φράχτη. Mm-hmm. Γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά λείπει από την ατζέντα, παρότι ο ίδιος ξεκίνησε πάλι από τον Εύρο την προεκλογική του καμπάνια, ότι λείπει αυτό το θέμα σήμερα. Πάντως για να το πάμε λίγο γρήγορα, επειδή εγώ βλέπω ότι μπορεί κάποιος, η Ουγγαρία και η Πολωνία για παράδειγμα, διαφώνησαν όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι, και δεν και το ψήφισαν. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να πληρώνει 20.000 ευρώ για κάθε έναν που απορρίπτει να πάρει. Ναι, και λύθηκε και η απορία πόσο κοστίζει η αλληλεγγύη ουσιαστικά. Γιατί Ελλάδα, Ιταλία, εσύ που τον δέχτηκες, που είσαι η χώρα υποδοχής, κράτα τους εκεί, έτσι, πάρει και 20.000 και εμείς είμαστε καθαροί με βάση τον νόμο που έχει περάσει. Ακριβώς. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι είναι ιστορική σημασία, αξιοζήλευτη συμφωνία και επίτευγμα μάλιστα, και πως δείχνει τι κάνει η Ευρώπη όταν ενώνει δυνάμεις, παρότι, όπως είπες, υπάρχουν χώρες που διαφοροποιήθηκαν. Mm-hmm. Στην ουσία είναι μια βόμβα στα θεμέλια του συστήματος μετανάστευσης στην Ευρώπη, και ακόμα και χώρες που εφαρμόζουν τον νόμο έχουν μια οδό να αλλάξουν δρόμο. Μάλιστα, πάμε και στον Κώστα Πουλακίδα. Τι είναι αυτό για το οποίο πανηγυρίζει πού, στην Αλεξανδρούπολη, κ. Μητσοτάκης? Mm-hmm. Γιατί πάει στην Αλεξανδρούπολη να τους πει ότι εδώ που μπαίνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, εδώ και θα μένουν. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει και εγκρίνει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πια εν το συνόλου της, είναι πάρα πολύ απλό. Λέει, ή θα γίνεται μετεγκατάσταση, λέει, θα φεύγει από την Ελλάδα που μπήκε και θα πηγαίνει στο εσωτερικό της χώρας, ή η χώρα που θέλει να πάει ο άνθρωπος, ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας, θα λέει δεν τον θέλω, πάρε 20.000 ευρώ, το κεφάλι, και κράτα τον εκεί, σε σένα, στην Ελλάδα. Αυτό πήγε και είπε στην Αλεξανδρούπολη. Υποσχέθηκε στους ευρύτες ότι θα τους μένουν εκεί αμανάτοι οι πρόσφυγες και μετανάστες που θέλουν να πάνε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.